Για ένα ψηφοδέλτιο νίκης και ελπίδας για την αλλαγή που περιμένει ο ελληνικός λαός και η τοπική κοινωνία, έκανε λόγο παρουσιάζοντας τους 11 υποψηφίους του ΣΥΡΙΖΑ για την Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου, ο Δημήτρης Κλαράκης. Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για να προκύψει προοδευτική κυβέρνηση στις 21 Μαΐου που θα βάλει τέλος στο δεξιό κατήφορο. Καλούμε όλους τους δημοκρατικούς πολίτες που θέλουν να μπει ένα τέλος στον γκρίζο, στην ανασφάλεια, στο φόβο, στη δυστοπία του κυρίου Μητσοτάκη, να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες και με την ψήφο τους να δώσουν την ισχυρή εντολή της πολιτικής αλλαγής. Στην παρουσίαση των υποψηφίων του κόμματος, ο Δημήτρης Κλαράκης αναφέρθηκε στο κοινωνικό συμβόλαιο για την πολιτική αλλαγή που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, το οποίο χαρακτήρισε βάση για προοδευτικές προγραμματικές συγκλήσεις με τις δημοκρατικές δυνάμεις της χώρας. Αυτή είναι η προγραμματική βάση πάνω στην οποία θα καλέσουμε την επομένη των εκλογών με την ισχυρή εντολή του ελληνικού λαού τις προοδευτικές δυνάμεις να συμφωνήσουν ανοιχτά, διάφανα, χωρίς φωνής κάτω από το τραπέζι, για μια κυβέρνηση σταθερότητας και μακράς πνοής. Με αλφαβητική σειρά οι υποψήφοι για το ΣΥΡΙΖΑ είναι Γιώργος Αρμουτάκης, Σοκράτης Βαρδάκης, Νίκος Ιγουμενίδης, Χρυσάνθη Καμπουράκη, Φέδρα Καρούτσου, Κορνιλία Μακρύ, Χάρης Μαμουλάκης, Γιάννης Μανουράς, Μαρία Μαρή, Βασίλης Μπόκος και Κατερίνα Τσουκαλά. Ένα ψηφοδέλτιο νίκης και ελπίδας. Ένα ψηφοδέλτιο ανανέωσης, διεύρυνσης και απέφθηση σε όλους τους δημοκρατικούς προοδευτικούς πολίτες. Με 11 άξιους υποψηφίους με πορεία, έργο και κοινωνική πολιτική αναφορά. Το ψηφοδέλτιο αντικατοπτρίζει και το στόχο της διεύρυνσης, περιλαμβάνοντας αφενός τους νυν βουλευτές, αφετέρου άξιους υποψήφιους άνδρες και γυναίκες που αντιπροσωπεύουν την τοπική κοινωνία, ανέφερε ο Δημήτρης Κλαράκης. Είμαστε πια στην τελική ευθεία για τις πιο κρίσιμες κάλπες, που θα κρίνουν το αύριο και την πορεία της Ελλάδος, της κοινωνίας και της ζωής της δικής μας. Από τη μία υπάρχει το δικό μας προοδευτικό, ρεαλιστικό σχέδιο με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του και απέναντί μας ένα συντηρητικό, αντιδραστικό, οπισθοδρομικό σχέδιο που εξυπηρετεί τα μεγάλα συμφέροντα αδιαφορώντας για την κοινωνία.